στην υπόθεση Γεωργούλη τώρα. Ο κλοιός φαίνεται να σφίγγει, κυρίες και κύριοι, γύρω από τον ευρωβουλευτή και ηθοποιό, που μετά την υπόθεση σοκ για βιασμό και σωματική κακοποίηση, τώρα όλα δείχνουν ότι θα βρεθεί αντιμέτωπος και με άλλες καταγγελίες που αφορούν σε κακοποίηση συνεργατών του. Την ώρα που η πλευρά της καταγγέλουσας είναι εν αναμονή των δικαστικών εξελίξεων στο Βέλγιο, φουντώνουν οι φήμες και για άλλα περιστατικά κακοποιητικών συμπεριφορών από τον Αλέξη Γεωργούλη σε βάρος συνεργατών του. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για σεξουαλική παρενόχληση και ξυλοδαρμό ασκούμενη στο γραφείο του, εργασιακό εκφοβισμό σε εργαζόμενη στο γραφείο του και ενόχληση στον εργασιακό χώρο άνδρα μόνιμου υπαλλήλου του. Και κάπως έτσι ο κλοιός γύρω από τον ευρωβουλευτή σφίγγει, με τον ίδιο πάντως να δηλώνει στον Sky μέσω της δικηγόρου του, αλλά και μέσω φιλικών του προσώπων, πως δεν έχει ιδέα για όσα καταγγέλλονται και υποστηρίζει την αθωότητά του. Ζητάτε να απαντήσω σε φήμες. Δεν θα απαντήσω. Θέλουμε λίγο να δούμε τι έχει συμβεί ακριβώς, γιατί όλα αυτά τα οποία συζητάμε είναι σε επίπεδο πληροφοριών διάσπαρτων, γι' αυτό επιμένω σε αυτό. Θα τοποθετηθούμε σε όλα και θα σας απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα. Δηλαδή και νομικά, επειδή έχει διάφορα σημεία τα οποία είναι λίγο περίεργα, δεν μπορώ να τα απαντήσω αν δεν έχουμε πρώτα δει τι ακριβώς έχει γίνει. Μίλησα χθες μαζί του τελευταία φορά. Όλα αυτά δεν ευσταθούν. Έπεσε από τα σύννεφα, αλλά μου είπε ότι θέλει να καθαρίσει το όνομά του. Με τις εξελίξεις πάντως στην υπόθεση που έχει ταρακουνήσει τις Βρυξέλλες και όχι μόνο να είναι ραγδαίες, στα χέρια των δικηγόρων των δύο πλευρών θα βρεθεί η δικογραφία σχετικά με την υπόθεση βιασμού και κακοποίησης της καταγγέλουσας από τον Αλέξη Γεωργούλη. Ο χρόνος που επέλεξαν οι βελγικές αρχές να προβούν στο αίτημα προς την Ευρωβουλή, από το οποίο και το όλο θέμα βγήκε στη δημοσιότητα, εναπόκειται αποκλειστικά και μόνο στη δική του διακριτική ευχέρεια. Ο χρόνος είναι επιλογή των βελγικών αρχών. Αναμένουμε την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου και από εκεί πέρα ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί ενώπιον των αρχών και θα γίνει το πρόβλεπο. Τα τρία χρόνια που έχουν περάσει θεωρώ δικονομικά ότι είναι τεράστιος χρόνος, διότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μια σύνθετη αποδεικτικά υπόθεση. Έχουμε μια καταγγελία μιας γυναίκας που από ό,τι φαίνεται έχει πάει και σε ιατροδικαστή, έχει δηλαδή και αντικειμενικά στοιχεία. Από μεριάς της, η ολομέλεια της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου θα πρέπει να ψηφίσει την άρση της ευρωβουλευτικής ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη, προκειμένου η δικαιοσύνη να μπορέσει να ασκήσει τυχόν ποινικές διώξεις εναντίον του. Υπάρχουν εξελίξεις. Πάμε στις Βρυξέλλες και την Έφη Κουτσοκώστα. Πρώτα απ' όλα, Έφη, έχουμε μία ανακοίνωση από τους Βέλγους δικηγόρους του Αλέξη Γεωργούλη, οι οποίοι, αφού μας πεις τι περιλαμβάνει, έχουν λάβει τελικά γνώση του περιεχομένου της δικογραφίας ή όχι? Τελικά σία όχι, γιατί όπως μάθαμε και εμείς από νομικούς κύκλους εδώ στις Βρυξέλλες, δεν μπορούν πριν αρθεί η ασυλία κανένας δικηγόρος να έχει πρόσβαση από την πλευρά του κατηγορουμένου στη δικογραφία. Και επίσης όλη η προανακριτική διαδικασία, η πρώιμη έρευνα που έχει γίνει, είναι μυστική και έτσι θα παραμείνει μέχρι να ασκηθεί ποινική δίωξη. Μέχρι δηλαδή να αρθεί η ασυλία του κυρίου Γεωργούλη. Και αυτό είναι κάτι που επιβεβαιώνουν οι δικηγόροι του με μια ανακοίνωση που έβγαλαν πριν από λίγο. Να πούμε ότι έχει προσλάβει δύο Βέλγους δικηγόρους και έχει και μια Ελληνίδα, οι οποίοι και οι τρεις βρίσκονται στις Βρυξέλλες. Προσπάθησαν να αποκτήσουν γνώση του περιεχομένου έστω των καταγγελιών και να αποκτήσουν και μια πρόσβαση κάπως στη δικογραφία. Τελικά αυτό δεν έγινε και βγάλαν μια ανακοίνωση με την οποία ουσιαστικά λένε ότι ο κύριος Γεωργούλης έμαθε έκπληκτος στις αρχές του Απριλίου του 2023 για μια καταγγελία που έγινε εναντίον του για απρεπείς πράξεις που φέρεται να έκανε μέσα στο 2020, τον Ιανουάριο του 2020. Ο ίδιος τις διαψεύδει κατηγορηματικά από κάθε, όπως λέει η ανακοίνωση, άποψη και μέσω των δικηγόρων του ζητάει να ακουστεί από τις ανακριτικές υπηρεσίες προκειμένου και εκείνος να δώσει εξηγήσεις για αυτές τις κατηγορίες. Και μάλιστα, όπως λέει η ανακοίνωση, περιμένει αυτό να γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Ωστόσο, στη συνέχεια αναφέρεται ο κύριος Γεωργούλης στη χρονική συγκυρία που έγινε αυτό και συγκεκριμένα λέει ότι ο κύριος Γεωργούλης προβληματίζεται με τη χρονική συγκυρία αυτής της έρευνας και λυπάται βαθιά. Πράγματι, ενώ τα γεγονότα και η καταγγελία χρονολογούνται από το 2020, είναι ατυχές που τρία χρόνια αργότερα αυτή η καταγγελία δημοσιοποιείται. Ακριβώς, επισημαίνει, λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές στην Ελλάδα. Αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς, ναι. Βεβαίως. Τώρα, Έφη, επειδή ακριβώς υπάρχουν οι πληροφορίες γύρω από νέες
πιθανές καταγγελίες κατά του κυρίου Γεωργούλη. Να δούμε λίγο τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, γιατί υπάρχουν κάποια πρόσωπα, το είδαμε και στο ρεπορτάζ, που φέρονται τα ίδια να έχουν υποστεί κακοποιητικές συμπεριφορές, διαφόρων ειδών κακοποιητικές συμπεριφορές δε. Ναι, Σία, και η αλήθεια είναι ότι όσο περνούν οι μέρες και το ψάχνουμε λίγο περισσότερο, αποκαλύπτεται ένα πολύ έντονο παρασκήνιο και μια πολύ δύσκολη κατάσταση μέσα στο γραφείο του κυρίου Γεωργούλη. Δηλαδή, μιλάμε για δύο πρόσωπα τα οποία εργάζονταν μαζί του από το φθινόπωρο του 2019. Αρχικά είναι ένας άνδρας ο οποίος ήταν και συνεργάτης άλλων ευρωβουλευτών πριν συνεργαστεί με τον κύριο Γεωργούλη, ο οποίος μάλιστα φέρεται να έφερε και μία άλλη κοπέλα να ασκηθεί ως ασκούμενη στο γραφείο την του κύριου Γεωργούλη. Την πρότεινε δηλαδή. Επίσης. Και εκεί ήτανε πρότασή του. Την πρότεινε, ακριβώς. Και τελικά την πήρε ο κύριος Γεωργούλης. Και τελικά την πήρε ο κύριος. Και εκεί ξεκινάει και το πρόβλημα. Ότι η συγκεκριμένη κοπέλα φέρεται να έχει υποστεί και σωματική κακοποίηση και σεξουαλική παρενόχληση, αλλά και γενικότερα εργασιακή παρενόχληση για καιρό μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Μιλάμε για ένα περιστατικό που φέρεται να συνέβη έξω από το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και συμπεριφορές άσχημες εντός, δηλαδή μέσα στον εργασιακό της χώρο από αυτόν που θεωρεί το να είναι ο ανώτερός της, ο προϊστάμενός της. Φέρεται όμως το στόχαστρο κακοποιητικής συμπεριφοράς να έχει βρεθεί και ο υπάλληλος του γραφείου συνεργάτης του κυρίου Γεωργούλη, ο οποίος πρότεινε κιόλας την κοπέλα να έρθει και να εργαστεί εκεί μαζί τους. Ναι, ακριβώς. Φέρεται αρχικά να έχει έρθει σε μεγάλη σύγκρουση μαζί του και για τη συμπεριφορά του απέναντι στην κοπέλα, αλλά και να έχει δεχτεί ο ίδιος bullying, εργασιακό bullying, κακή συμπεριφορά, εκρήξεις από την πλευρά του κυρίου Γεωργούλη. Και αυτό έφερε και τη ρήξη στις σχέσεις τους. Ο ίδιος πήγε να καταγγείλει το περιστατικό στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου. Αλλά η απόφαση μπήκε στο αρχείο γιατί έγινε ένας αδιακανονισμός και τελικά ο ίδιος αποφάσισε να φύγει από το Ευρωκοινοβούλιο και από τη συνεργασία, να εγκαταλείψει αυτή τη συνεργασία με τον κύριο Γεωργούλη, δηλώνοντας ότι έχει πάθει burnout, υπερκόπωση και σοβαρά προβλήματα. Να φύγει κακήν κακός, εν πάση περιπτώσει. Έφυγε κακήν κακός, αυτό είναι που λέει το ρεπορτάζ. Τώρα, αυτό που μένει να δούμε είναι εάν αυτές οι πληροφορίες θα μετουσιωθούν σε καταγγελίες ενώπιον της δικαιοσύνης και αν βέβαια θα μείνουμε μόνο σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έφη, για το ρεπορτάζ.